Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 2 Μαΐου και μαζί θα δούμε τα νέα της ημέρας. Σπήρα λοδαπών που είχαν διαπράξει σωρία κλοπών το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν οι άνδρες της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Να συνδεθούμε με τον κύριο Νικόλα Ντούσκα, υποδιευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Ντούσκα, χαίρετε. Καλησπέρα, κύριε Λούκα. Καλησπέρα. Λοιπόν, τελευταία και σε πανελλαδικό επίπεδο και τοπικό, φαίνεται ότι ο προγραμματισμός και η οργάνωση της αστυνομικής των αστυνομικών διευθύνσεων και ιδιαίτερα της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης αποδίδει καρπούς στην πάταξη του εγκλήματος και της παραβατικότητας. Σήμερα είχαμε ακόμη μια επιτυχία. Ακριβώς έτσι, κύριε Δούκα. Εδώ και ένα μήνα περίπου δρούσε στην περιοχή μας, όπως προαναφέρατε κι εσείς, και συγκεκριμένα στην περιοχή Παλαγίας, σπήρα κλεφτών διαρρηκτών, η οποία διαρρήγνυε σπίτια απομακρυσμένα κυρίως και κατά τις ώρες που απουσίαζαν οι διαμένοντες αυτά, αφαιρώντας διάφορα πράγματα όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χρυσαφικά και άλλα τιμαρφή. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η αστυνομία, όπως είπατε και εσείς, δεν έμενε με σταυρωμένα τα χέρια. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, δεν έμενε με σταυρωμένα τα χέρια όπως θέλουν μερικοί να την παρουσιάζουν. Mm-hmm. Ενερχόντας συνεχείς ελέγχους και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχε, εντοπίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή που σας προανέφερα τρεις αλλοδαποί γεωργιανής καταγωγής, οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών ετράπησαν σε φυγή. Μετά από μια αστραπιαία και γιγαντιαία επιχείρηση και με τη συμμετοχή της Δίας, Ασφάλειας και τη συνδρομή αστυνομικού σχήλου της Frontex, συνελήφθησαν οι προαναφερόμενοι σε δύσβατη περιοχή τις πρώτες πρωινές απογευματινές ώρες. Συνελήφθησαν, οδηγήθησαν στην υπηρεσία, ομολόγησαν τις πράξεις τους, βρέθηκαν τα κλοπημαία από τις διάφορες κλοπές που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό και μετά από τις προανακριτικές ενέργειες που θα προβούμε θα αποδοθούν στους δικαιούχους και θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Οι συλληφθέντες ομολόγησαν τις πράξεις τους. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα. Βρέθηκαν πάνω τους. Ωραία. Η ηλικία τους ποια είναι περίπου? Η ηλικία τους είναι γύρω στα 25. Α, νέα παιδιά. 25 με 30 ετών περίπου. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι δείξαν υψηλά σημεία παραβατικότητας. Μάλιστα. Αλλά και υπήρχε μια ανησυχία, έντονη ανησυχία στον κόσμο. Αυτό ήθελα να απευθυνθώ και στον κόσμο της Αλεξανδρούπολης. Να μην ανησυχεί. Η αστυνομία είναι όλο το 24ωρο κοντά της και κάθε τι που αντιλαμβάνεται να ενημερώνει αμέσως την αστυνομία. Να βοηθάει και αυτή στο έργο μας. Ο πολίτης να είναι συνεργάτης της αστυνομίας. Ακριβώς. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε τετράγωνο να υπάρχει αστυνομικός. Αυτό θέλουμε από τους πολίτες. Και να εξασφαλίζουν τα σπίτια τους όταν απομακρύνονται. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, είναι αυτονόητα. Και να είστε σίγουρος ότι εμπεδώνονται το αίσθημα ασφάλειας που τόσο έχουν ανάγκη οι πολίτες αφού τα φαινόμενα βίας, εγκληματικότητας πολλαπλασιάζονται. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ντούσκα, και καλή επιτυχία στο έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλή νύχτα. Γεια σας.